Η εβδομάδα της πρωτοχρονιάς κυλάει. Να μας πείτε πώς πήγε η εορταστική κίνηση αυτές τις μέρες, αν υπήρχε αγοραστική δύναμη. Υπήρχε αγοραστική δύναμη, ίσως όχι όσο περίμενε ο κόσμος, αλλά όμως ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο παράπονο από τους πελάτες είναι ότι τα περισσότερα καταστήματα μεσημέρια κλείνανε. Και πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει περίμενε τη μεσημεριανή ώρα για να μπορεί να βγει στην αγορά για ψώνια. Εγώ η αλήθεια το μεσημέρι είχα αρκετούς πελάτες, οι οποίοι όμως κάνανε παράπονα, γιατί ακόμα και τα μεγάλα καταστήματα ήταν κλειστά τα μεσημέρια. Μάλιστα. Και γενικότερα έτσι, αναφορικά έτσι με τις τιμές που φέτος πολλοί παραπονιούνται για την ακρίβεια, στο κομμάτι των ρούχων, των έτοιμων ενδυμάτων, υπήρξε έτσι κάποια διαφοροποίηση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, αναλογικά με πέρυσι δεν νομίζω να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος δηλαδή έκανε τις γνωστές εκπτώσεις ή δεν τους ενδιαφέρει λόγω των ημερών? Κοίταξε, ούτως ή άλλως, όπως λέμε και ξαναλέμε, είμαστε μια μικρή κοινωνία, είμαστε μια μικρή αγορά. Ούτως ή άλλως σε όλους τους πελάτες μας κάνουμε κάποια έκπτωση, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Τις ευχές σας. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, όλα καλά να πάνε, το 2024 να φέρει στον καθένα ό,τι επιθυμεί. Πώς πάει έτσι η αγοραστική δύναμη στην πόλη της ΚΟ? Δυστυχώς δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θα το έχετε ακούσει και από άλλους συναδελφούς ότι η κατάσταση φέτος δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Δεν υπάρχει εορταστικό κλίμα και καλώς θα πω εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου. Ο κόσμος έχει φύγει και κάνει εκτός διακοπές. Δυστυχώς. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχει αυτό το εορταστικό κλίμα αποτρέπει τον κόσμο να κατέβει στην αγορά? Εννοείται. Δεν υπάρχει διάθεση. Εδώ, αν βγείτε στο δικό μας το δρόμο, δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει μουσική, τίποτα. Ενώ υπάρχει μουσική, όντως υπάρχει εγκατάσταση, δεν παίζει όλη την ώρα, παίζει ένα δεκάλεπτο, κλείνει, τίποτα. Ανοργανωσιά στο μεγαλείο της φέτος. Η κίνηση γενικότερα στα μαγαζιά πώς πηγαίνει? Καταναλωτές τιμούν ότι είναι αγορατισκό? Η κίνηση πάει με βάση αυτό, την ψυχολογία δεν υπάρχει, φύγανε και ο κόσμος έχει δώσει τα λεφτά του για διακοπές σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Που αξίζει τον κόπο να κάνουν Χριστούγεννα. Τις ευχές σας, τουλάχιστον να μας δώσετε κάποια αισιόδοξη. Εννοείται. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Νομίζω ότι σε γενικά πλαίσια πήγαμε καλά φέτος. Πήγαμε καλύτερα από πέρυσι τουλάχιστον. Βέβαια, εντάξει, κίνηση υπήρξε τις τελευταίες μέρες των Χριστουγέννων και αυτό περιμένουμε και για τις τελευταίες μέρες πριν από την αλλαγή του έτους. Υπήρχε λίγο διαφορετική διάθεση. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισέπραξα από τους δικούς μου τους πελάτες. Ίσως μετά από ένα καλό καλοκαίρι υπήρχε άλλη διάθεση για ψώνια. Αυτό που λίγο μας πήγε πίσω θα έλεγα είναι ότι δυστυχώς το κέντρο της πόλης μας φέτος δεν ήταν καθόλου στολισμένο. Έκανε τον κόσμο να μείνει στα σπίτια του, γιατί ξέρετε το ζητούμενο για εμάς δεν είναι μόνο να μπει μέσω πελάτη στο μαγαζί να ψωνίσει. Θέλουμε τον κόσμο, θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο στο κέντρο. Να κάνει βόλτα, να βλέπει τις βιτρίνες μας, να κρίνει και να συγκρίνει. Αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Το θετικό πρόσημο δηλαδή αυτό είναι. Και όχι μόνο το ταμείο. Αυτό δεν το εισπράξαμε και δεν βοηθηθήκαμε. Θέλω λίγο του χρόνου να σταθούμε περισσότερο σε αυτό. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Να σας πω και εγώ τα συνηθισμένα, έφυγε πολλοί κόσμος, έτσι. Παρόλα αυτά όμως, ναι, εγώ είμαι ευχαριστημένη. Αν συνεχίσει έτσι και η πρωτοχρονιά θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα γιορτών.